Καλημέρα σας αγαπητή φίλη, καλημέρα Σοφία, μαύρο μάτια κάναμε για να σε δούμε. Καλημέρα, εδώ πάλι κοντά σας. Μας έχεις δύο εβδομάδες, ας πούμε. Εντάξει, να μην φύγω κι εγώ λίγο. Καναδά πήγες. Καλοκαίρι. Ωραίο κράτος. Οργανωμένο κράτος. Σε αντίθεση με κάποια άλλα. Πάντως, ελπίζουμε να μην μας την κάνεις πάλι και την άλλη εβδομάδα. Όχι, όχι. Μας έχουμε πάντα εδώ. Θα κρατήσουμε και θα αναγκαστούμε να σε απολύσουμε. Όλο το καλοκαίρι εδώ. Δεν φεύγουμε πουθενά. Θα αναγκαστούμε να σε απολύσουμε. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα έχουμε ένα ωραίο θέμα. Για την οστεοαρθρίτιδα δεν έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά έχουμε μιλήσει για τις επεμβατικές λύσεις που δίνουν οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί. Σήμερα είπαμε να το αλλάξουμε λιγάκι. Γιατί μας λέτε κι εσείς με τα email που παίρνετε για τα τηλεφωνήματά μας, κάποιες λύσεις που να μην είναι τόσο επώδυνες, αιματηρέσεις κτλ. Να ταλαιπωρηθούμε. Άσε που δεν ταλαιπωρείσαι με τις επεμβάσεις που γίνονται τώρα, με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν. Αν υπάρχουν μη επεμβατικές παρεμβάσεις που να μας κάνουν να αισθανθούμε καλύτερα. Τις απαντήσεις αυτές λοιπόν θα μας δώσει ο σημερινός μας προσκεκλημένος, είναι ο ορθοπαιδικός ο Δημήτρης Οδόβρης. Καλό Μητροπόλιτα. Ευχαριστώ πολύ τον ευχαριστούμε που ήρθε εδώ. Λοιπόν, είναι αυτό το ερώτημα που θέλω. Καταρχάς, η οστεοαρθρίτιδα επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους από μια ηλικία και πάνω. Μπορεί και μικρότερες ηλικίες, δεν ξέρουμε. Και είναι και επώδυνη. Πάρα πολύ. Έτσι, σε σημείο που να μην μπορεί να περπατήσει ο άλλος. Ακραία. Να σας πω ότι περίπου στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο περίπου ενήλικες που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα. Mm-hmm. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και από πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει. Ναι. Οπότε φανταστείτε ότι ένα τεράστιο ποσοστό των ασθενών από όλους αυτούς θα πάνε να βρουν μια ανακούφιση σε ένα ορθοπαιδικό ρευματολογικό ιατρείο. Άντρες, γυναίκες δεν κάνει διαφορά, το ίδιο είναι. Οι γυναίκες έχουν την πρωτοκαθεδρία. Α, έχουν. Και γιατί? Σε αυτό, πιο πολύ στα ρευματολογικά νοσήματα οι γυναίκες. Ναι. Ξέρουμε γιατί. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Καταρχήν είναι ο σωματότυπος, ο μυϊκός τόνος των γυναικών που είναι πιο αδύναμες από τους άντρες. Υπαρχισαρκία, βεβαίως. Βασικότατο. Υπαρχισαρκία στην Ελλάδα. Τα γόνατα, Μια άλλη θεωρία έχει να κάνει με το ορμονολογικό σύστημα των γυναικών που είναι πιο πολύπλοκο. Γιατί είστε βιολογικά πιο δυνατές από τους άντρες και πιο εύκολα θα μπερδευτεί το ορμονολογικό σύστημα της γυναίκας παρά του άντρα και θα κάνει αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτά είναι τα ρευματολογικά πιο πολύ. Τώρα, εμείς είχαμε πει σήμερα, θα κουβεντιάσουμε λίγο για την οστεοαρθρίτιδα των ενηλίκων που δεν είναι τόσο αυτοάνωση. Έχει να κάνει με τη φθορά και τη φυσιολογική γύρανση και από τη στιγμή που έχει ανέβει το προσδόκιμο πλέον των ανθρώπων και φτάνουμε σε ηλικίες αρκετά προχωρημένες. Η οστεοαρθρίτιδα έχει λάβει διαστάσεις και αυτή. Καθυλώνει. Σε πολύ προχωρημένα στάδια καθυλώνει. Ναι, χαλάει την ποιότητα ζωής καταρχήν. Το ξέρω εγώ, το βλέπω από τη μητέρα μου που έχει. Εγώ θέλω να ρωτήσω να λύσουμε καταρχήν λίγο τι σημαίνει ο όρος οστεοαρθρίτιδα. Ναι, δηλαδή τι ακριβώς είναι για να έχει μια εικόνα. Βεβαίως. Ναι. Είναι μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων στην ουσία. Απλά να το πούμε με τρεις λέξεις. Είναι μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων. Δηλαδή η άρθρωση που αποτελείται από δύο οστά. Και μπορεί να εντοπιστεί δηλαδή στο γόνατο, στον αγκώνα κτλ. Παντού. Παντού. Δηλαδή το συχνότερο σημείο που θα δούμε αρθρίτιδα είναι η σπονδυλοαρθροπάθεια. Είναι σπονδύλους. Σπονδύλους, Το δεύτερο συχνότερο είναι στο γόνατο και μετά θα έρθει το ισχύο μαζί με την άκρα χείρα. Και υπάρχουν και ακόμα πιο σπάνια σημεία που είναι ο αγκώνας ή υποδοκνημική. Οπουδήποτε δηλαδή έχει άρθρωση που έχει δύο ή τρία οστά που σχηματίζουν η άρθρωση, η εκφύλιση. Μάλιστα. Θα δημιουργήσει κάποια ομοιόμορφη περιοχή. Αν θέλει κάτι άλλο, Ηλία, το πού θα εμφανιστεί, μπορεί να έχει να κάνει και με κατά τη διάρκεια τη ζωή του, με τι είχε ασχοληθεί κάποιο, δηλαδή την επαγγελματική του ενασχόληση, αν κάποιοι δηλαδή χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα χέρια, δηλαδή κάποια χειρονακτική εργασία. Επαγγελματικού λόγου, εννοείται. Βεβαίω, εννοείται. Ένα από του πρώτου ερωτήσει που κάνουμε είναι αυτή που είπατε τώρα. Όταν έρχεται κάποιο ασθενή, με τι ασχολείστε. Είναι το βασικό. Δηλαδή, πέρα από αυτό που είναι πολύ βασικό, είναι μετά είναι γενετικά τα αίτια, είναι DNA, είναι τέτοιες οι αιτιολογίες. Ποια επαγγέλματα δηλαδή έτσι είναι στην πρώτη γραμμή, τα πιο. Θα σας φανεί παράλογο, αλλά συνήθως οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι του μόχθου και χειρονάκτες δεν έχουν τόσο αστοαρθρίτιδα όσο οι άνθρωποι που είναι στο ένα γραφείο. Επειδή κινούνται αυτοί. Ακριβώς. Δηλαδή, κίνηση δηλαδή είναι φάρμακο. Ναι, είναι φάρμακο. Έρχονται άνθρωποι. Άρα δεν είναι φθορά που προκαλεί, θα είσαι το αντίθετο. Πάλι γραφείου έχουν αστοαρθρίτιδα πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι. Καθιστική ζωή, δηλαδή. Καθιστική ζωή και που του κάνει ποδηλαθροπάθεια. Αλλά επηρεάζει οπωσδήποτε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα λέμε ότι όλες οι περιπτώσεις όμως δεν είναι για χειρουργείο. Μπορεί να πονάει ο άλλος, αλλά σου λέει θα το αντιμετωπίσω να πάρω κανένα παυσίπονο, να πάρω κανένα τέτοιο κτλ. Εν τω μεταξύ, είναι και θύμα. Με ποια έννοια. Γίνεται πολύ εύκολα θύμα ένας πάσχων
έτσι, από κάποιους επιτίδιους, οι οποίοι του πλασάρουν διάφορα φάρμακα, ότι αυτό, ξέρω εγώ, θα σε γλιτώσει, γλυκοζαμίνη, νητρο κτλ. Χοντροϊτίνη. Βγαίνουν κάποια, μην πω ονόματα τώρα, έτσι, σκευάσματα, τα οποία τα παίρνει κατά κόρον, χαλάει του κόσμου τα λεφτά και τελικά δεν βλέπει προκοπή. Αυτό τώρα δεν είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή που γι' αυτό είχαμε πει να πούμε δύο πράγματα λίγο ναι, να τα διευκάνουμε όσο μπορούμε. Ναι. Δηλαδή, θα πρέπει βασικά να, όπως όλες οι επιστήμες και η ιατρική επιστήμη, στηρίζεται καταρχήν στην έρευνα. Στην αποδεδειγμένη έρευνα που έχει τεκμηριωθεί ναι. με τα χρόνια και επιστημονικά και στατιστικά. Αν ξεκινήσω τώρα με αυτή τη σκέψη δηλαδή, θα πρέπει να πούμε ότι η συντηρητική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας ξεκινάει πάνω απ' όλα με μία άσκηση. Ξεκινάμε να κάνουμε μία άσκηση. Είναι το πρώτο που πρέπει κάποιος να κάνει όταν έχει οστεοαρθρίτιδα. Να ξεκινήσει ένα ασκησιολόγιο mm-hmm. που θα το κάνουμε με τη βοήθεια των φυσικοθεραπευτών. Θα έχετε και κάποιο φυσικοθεραπευτή, έχω ξέρω μετά από ό,τι κατάλαβα. Ναι, θα σας πει και αυτό το πράγμα περισσότερο. Mm-hmm. Είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή αυτή είναι η πιο ισχυρή σύσταση της Αμερικάνικης Εταιρείας Ορθοπαιδικών Χειρουργών, που είναι η βασική, ο βασικός φορέας. Αυτή είναι η πιο δυνατή σύσταση. Η πρώτη ισχυρή. Η δεύτερη ισχυρή είναι η απώλεια του βάρους. Θα πρέπει κάποιος δηλαδή που έχει οστεοαρθρίτιδα και θέλει να έχει ποιότητα ζωής, θα πρέπει να χάσει βάρος. Δηλαδή απλά πράγματα. Mm-hmm. Η λογική έχει δείξει και πάνω από έρευνες μιλάμε ότι όταν χάνει κάποιος βάρος, δραματικά αυξάνεται η ποιότητα ζωής του. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο βασικά μπορεί να υποχωρεί. Η οστεοαρθρίτιδα δεν υποχωρεί. Δεν υποχωρεί, όχι. Αλλά η πίεση όμως μειώνεται. Η πίεση που υφίσταται στο χόνδρο και η φθορά όλων των στοιχείων εκεί πέρα υποχωρεί. Ναι. Άρα αυτά είναι τα δύο βασικότερα. Που είναι και αυτονόητα, αλλά σας λέω ότι έχουν αποδειχθεί τώρα. Ναι. Και από εδώ και μετά ξεκινάει το θολό τοπίο. Mm-hmm. Οτιδήποτε άλλο, θα αναφέρουμε τώρα όλα τα υπόλοιπα, είναι αρκετές θεραπείες, δεν έχουν πάρει τόσο ισχυρή τεκμηρίωση όσο όλα αυτά τα δύο που είπαμε. Τώρα, τα σημαντικότερα πράγματα που χρησιμοποιούνται συνήθως και η πιο συχνή ερώτηση που δέχομαι στο ιατρείο και εγώ και όλοι μου οι συνάδελφοι δηλαδή, ναι. που έχουν να κάνουν με την οστεοαρθρίτιδα είναι. Γιατρέ, τι γίνεται με αυτά τα χάπια που παίρνουμε από το φαρμακείο. Ναι. Που έχουν μέσα τη γλυκοζαμίνη και τη χονδροϊτίνη. Κάνουν 30 ευρώ και. Και τη χονδροϊτίνη. Και 30 και κάνουν και παραπάνω. Και παραπάνω. Λοιπόν, αυτά είναι, θα πρέπει να πούμε κάτι να το διευκρινίσουμε. Είναι συμπληρώματα διατροφής. Ή το κολαγόνο που πίνουνε. Και του λέει. Και βέβαια και αυτό όλα θα τα πούμε. Τι θα, όλα. Ωραία. Δεν έχουμε πρόβλημα. Θέλω να πω μια άλλη λεπτομέρεια γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Είναι συμπληρώματα διατροφής. Όταν σημαίνει συμπληρώματα διατροφής, σημαίνει ότι δεν έχουν περάσει από τον ΕΟΒ να πάρουν έγκριση ως φάρμακα η γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη. Ναι, έχει περάσει από τους ειδικούς φορείς που κοιτάζουν τις τροφές μας. Είναι συμπληρώματα διατροφής δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι εταιρείες έχουν μια μεγάλη ευχέρεια. Ο ΕΟΒ δεν δίνει πιστοποίηση ότι αυτό το σκεύασμα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα όχι, σε κάτι συγκεκριμένο. Όχι, 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 όχι. Αλλά σου λέει ότι είναι ακίνδυνο. Είναι ακίνδυνο. Πάρτο, είναι ακίνδυνο. Ακριβώς. Με κατάλαβες. Ακριβώς. Ναι. Άρα αυτό από μόνο του. Μην σας παγιδεύει το έχουμε πιστοποίηση από τον ΕΟΒ. Το θέμα είναι ο ΕΟΒ δεν λέει ότι είναι αποτελεσματικό. Λέει ότι είναι ακίνδυνο. Ναι, άρα είναι ακίνδυνο, δεν θα κάνει κακό. Ναι. Δεν θα πεθάνει δηλαδή άμα το πάρει. Πρέπει να προσέχουμε βέβαια όταν κάποιο παίρνει τέτοια σκευάσματα. Mm-hmm. Μπορεί και να πεθάνει όμως. Που δεν τα καταδικάζω. Εξαρτάται τι θα πάρει. Καλά, πεθάνει. Όχι, αλλά δεν είναι ότι κάνουν και καλό πάντα. Δεν κάνει, ασφαλώς. Θα σας πω αυτό ακριβώς. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Η γλυκοζαμίνη, π.χ., μπορεί να κάνει αλλεργία. Κάποιος που έχει αλλεργία στα στρακοειδή, γιατί τη δική γλυκοζαμίνη την παίρνουμε από στρακοειδή, από καραβίδες, από καβούρια, από το κέλυφος όλων αυτών των. Μπορεί κάποιος να έχει αλλεργία σε ψαρικά και να κάνει αλλεργία. Έχει βρεθεί ότι μπορεί να επηρεάσει το ζάχαρο. Ότι αν κάποιος έχει ζαχαρόδια διαβήτη και παίρνει αλόγιστα μόνος του. Μπορεί να είναι ρυθμιστό, ναι, να τον κάνει. Αν είναι ρυθμιστό. Η χονδροϊτίνη μπορεί να πειράξει την αντιπικτική αγωγή. Κάποιος που παίρνει αντιπικτικά και θα πάρει χονδροϊτίνη, αλόγιστα πάλι μόνος του, χωρίς τη συνέχεια και τη βοήθεια κάποιου γιατρού, μπορεί να απορριθμίσει την αντιπικτική του αγωγή. Έτσι, ναι. Δηλαδή δεν είναι εντελώς ακίνδυνα εντελώς. Θέλει μια προσοχή. Ακριβώς. Γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλεύονται και το γιατρό του οι ασθενείς που πάνε και παίρνουν. Όχι μόνο μόνοι του πήγαμε και το πήραμε και τελείωσε. Ναι. Ναι, αλλά τώρα αυτά μου λες ότι δεν είναι τεκμηριωμένα επιστημονικά. Δεν έχουμε ερευνήσει. Έχουν ερευνήσει, υπάρχουν πολλές ερευνές. Γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα που έχουν ερευνηθεί. Δεν υπήρχαν ερευνές πριν από λίγα χρόνια, αλλά υπάρχουν πλέον ερευνές. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο. Ναι. Ο κόσμος που πονάει θέλει μια ανακούφιση. Η ελπίδα βέβαια πάντα πουλάει. Η γλυκοζαμίνη, μια και ξεκινήσαμε για αυτά και τη χονδροϊτίνη, είναι βασικά συστατικά που υπάρχουν στο χόνδρο μας ούτως ή άλλως. Ναι. Τα έχουμε μέσα, στο πόδι μας δηλαδή, στο χέρι μας. Υπάρχουν. Η γλυκοζαμίνη δηλαδή, σας είπα, είναι στο χόνδρο. Όταν κάποιος θα πάρει ένα συμπλήρωμα τέτοιο. Δεν πάει εκεί. Δεν πάει εκεί. Στο ωστό, θα κάνει και συγκέντρωση στο ωστό. Το ζήτημα είναι πόσο συγκέντρωση θα κάνει και αν αυτό στατιστικά μπορεί να αποδειχτεί πριν. Α, μπράβο. Δηλαδή, αν θέλει, πρέπει να πάρω εγώ 5.000 δισκία για να μου πάει ένα μιλιγκράμμ στο πόδι.
Και δεν έχει καμία χαρανόημα. Είναι κάτι ανάλογο. Έτσι, μπράβο. Έχει φανεί σε αρκετές έρευνες ότι υπάρχει κάποια ανακούφιση του πόνου. Δημιουργούν κάποια ήπια αντιφλεγμονώδη δράση. Ναι. Έχουν μια αντιφλεγμονώδη δράση. Δηλαδή κάποιος, γιατί αρκετοί μας το λένε και εμπειρικά πλέον, πέρα από τις έρευνες έρχονται και μας λένε καλά, είναι ένιωσα και καλύτερα. Είναι και το πλασέμπο. Δεν βλέπεις σαν πλασέμπο, ναι. Πώς, εδώ άλλος παίρνει ζάχαρη και λέει γίνα καλά. Απλά ξέρετε, δεν έχει στατιστικό σημαντικό αποτέλεσμα στις έρευνες που έχουν γίνει ιατρικώς ότι κάνουν απόλυτα καλό στην άρθρωση. Λοιπόν, και τι κάνει καλό τελικά. Λοιπόν, κοίταξε, αυτά είναι τα δύο σκευάσματα που είπαμε που παίζουν πάρα πολύ. Είπαμε. Σε κάποιον ασθενή που δεν μπορώ να του δώσω ασπιρίνη, αντιφλεγμονώδη, που έχει κάνει την άσκησή του, που έχει κάνει το βάρος του, θα του δοκιμάσω να του δώσω και γλυκοζαμίνη, θα του δώσω και χονδρετίνη. Επίσης θα του δώσω και μια διασερίνη. Έχουμε και μια άλλη ουσία, η οποία αυτή συνταγογραφείται και, και βάσει. Είναι και κεκριμένο από τον ΕΟΦ, η οποία έχει δείξει ότι έχει μια αντιφλεγμονώδη δράση πολύ πιο ουσιαστική, είναι πιο τεκμηριωμένη σαν έρευνα, στην έρευνα. Είναι διασερίνη. Άρα μπορούν να βοηθήσουν σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή δεν βοηθάνε και καθόλου. Όχι, έχουν βέβαια. Μια επικουρική δράση. Αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή, άμα το πάμε και έτσι, και τα φάρμακα όπως η Ιβοπροφένη, δημιουργεί πρόβλημα. Το μεσουλίδι, το γνωστό, η μεσουλίδη, άλλο πρόβλημα. Τώρα αυτό που λέτε εσύ είναι το σημαντικότερο, γιατί περισσότεροι που δεν ξέρουν. Τα πρώτα μέρε. 15 μέρες παίρνουν λέει μεσουλίδι. Και αυτό είναι για 3 μέρες το πολύ. Εντάξει, μπορούμε να δώσουμε για 10 μέρες και 15. Και 10 μέρες δίνουμε, 15 ξεκινάνε τα δύσκολα. Αυτό που λέγεται η Ανέτα. Δίνουν, άλλοι παίρνουν μόνοι τους για μήνες. Και καταστρέφουν τα νεφρά. Κάτσε μόνοι τους, το παίρνουν μόνοι τους. Καλά, όχι συνήθως μόνοι μας. Νεφρική ανεπάρκεια. Νεφρική ανεπάρκεια. Κάνει νεφρική ανεπάρκεια. Έλκος κάνουν. Κάνει, ναι. Είναι η αλόγιστη. Ξαφνικά, Έλλην, τι έπαθα, νεφρική ανεπάρκεια. Γιατί από το παυσίπονο. Αυτό που λέτε πραγματικά. Είναι σοκαριστικό για πολλούς. Συνέχεια. Είναι η αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών το νούμερο ένα πρόβλημα και η αλόγιστη χρήση των αντιφλεγμονωδών. Το κάνουν μόνοι τους. Ναι. Επειδή το μεσουλίτ και όλα αυτά. Τα... Τώρα κάνουμε και διαφήμιση, συγγνώμη. Όχι, διαφήμιση είναι δυσφήμιση, είναι το που το λέω. Τα αντιφλεγμονώδη. Να μην ξέρουμε. Το λέω το μεσουλίτ γιατί όλοι έχουν στα σπίτι τους. Λοιπόν, παίρνουν μόνοι τους. Γιατί είναι θεματουργά, να ότι καλύπτουν τον πόνο κατευθείαν. Για λίγες ώρες, ηρεμεί ο άλλος και τελειώνει. Ξεκινάει και αλλά μόνο το σύμπτωμα έχει την αιτία. Κανένα φάρμακο, ούτε το πιο απλό παυσίπονο δεν πρέπει να παίρνει, ήταν εξέλεγκτα. Εδώ και ασπιρίνη έχει κινδύνους. Και ασπιρίνη δηλαδή, και τον τεφόν, πώς θα τα παίρνει. Είναι επικίνδυνη η ασπιρίνη. Ρωτήστε τον γιατρό σας. Ακριβώς. Για πες μας τώρα για τις ενέσεις που χρησιμοποιείτε για αυτή τη δουλειά. Ναι, ας πάμε στο πώς αντιμετωπίζετε. Άρα είπαμε ότι στους ασθενείς που κάναμε τα υπόλοιπα θα δώσουμε τα κάρτα. Εσύ κρίνεις δηλαδή τι θα δώσεις από την κάθε περίπτωση. Ναι, δεν ξεκινάω να κάνω ενέσεις στους ασθενείς. Πρέπει την άσκηση και το βάρος, θα του δώσω. Κάποια σκευάσματα τέτοια, θα του δώσω λίγο διασερίνη που είπα και μετά θα δοκιμάσω να κάνω κάποιες ενέσεις σε κάποιους ασθενείς που έχουν πρόβλημα. Ναι. Εκεί οι ενέσεις είναι οι πιο συνηθισμένες είναι του υλαρονικού οξέως. Το υλαρονικό οξύ. Που και αυτό. Είναι και η πλαστική χειρουργία αυτό. Αυτό χρησιμοποιείται και έχει και άλλες. Κάνουν... Ναι. Και αυτό έχει ενδείξεις πάλι για την οστεοαρθρίτιδα. Και αυτό το παίρνουμε είτε συνθετικά είτε ζωικά από λυρί, κόκορα, λυρί. Ναι. Είναι από ακρολοφίες που λυρικών τέλος πάντων. Ναι. Και μπορεί να δώσει ανακούφιση. Και αυτό πάλι στατιστικά δεν έχει δείξει ότι έχει ισχυρή τεκμηρίωση ιατρικά. Ναι. Ουσιαστικά, τι είναι το υλαρονικό οξύ, είναι μια ουσία η οποία πάλι απαντάται στο χόνδρο. Εμείς την προσθέτουμε, τη δίνουμε κατευθείαν με την έγχυση εκεί πέρα. Τοπικά. Τοπικά την κάνουμε έτσι. Εκχύεται δηλαδή τοπικά. Τοπικά, ναι. Αυτό τι κάνει όμως εκεί. Αυτό θέλω να σας πω. Ουσιαστικά τι κάνει. Σκεφτείτε ότι καταρχήν υπάρχουν πολλά υλαρονικά. Δηλαδή, αν δείτε στην αγορά, έχει πάρα πολλές φίρμες. Όλα αυτά τι κάνουν. Έχουν διαφορετικό μοριακό βάρος. Να το πω πολύ απλά. Έχουν διαφορετική, είναι πιο παχύρευστο κάποιο από κάποιο άλλο. Το υψηλό μοριακό βάρος δηλαδή είναι πιο παχύρευστο. Αυτά τα πιο παχύρευστα συνήθως τα χρησιμοποιούμε στους πιο ηλικιωμένους ασθενείς. Που σε αυτά θα κάνουμε μία ή τρεις ενέσεις και σε αυτούς τους ασθενείς θα δώσει, σκεφτείτε πολύ απλά, μία μηχανική ολίσθηση μεγαλύτερη σε μία άρθρωση. Δηλαδή στην ουσία θα βοηθήσει στην ουσία το μεντεσέ της άρθρωσης να βλέπεις καλύτερα. Το κάνει. Το κάνει. Το κάνει γιατί βλέπουμε ότι σε κάποιες εβδομάδες αργότερα, που είναι το τελικό αποτέλεσμα, οι ασθενείς έχουν μία βελτίωση. Έχουν μία βελτίωση. Ναι. Και πάλι μην φανταστείτε ότι φεύγουν και περπατάνε τα χιλιόμετρα που περπατάγανε πριν. Πάλι το πρόβλημα υφίσταται, αλλά θα δουν μία ανακούφιση. Και σε χαμηλού μοριακού βάρους, που είναι συνήθως οι άλλες ουσίες που δίνουμε και σε νεότερους, που είναι πιο πολλές εγχύσεις, πάλι θα δούμε. Δηλαδή, άρα κάνουμε αντιμετώπιση μόνο συμπτωμάτων και εδώ, ε. Ναι, ουσιαστικά ναι. Γιατί της αιτίας. Δεν έχουμε δει έρευνες που να δείχνουν ότι ο χόνδρος είναι έτσι και μετά τις ενέσεις είναι καλύτερος. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν του κάνετε μια μαγνητική. Έχουμε κάνει. Σε κάποιες έρευνες, και πάλι σας λέω στατιστικά δεν είναι πολύ σημαντικές, έχει φανεί ότι το μεσάριο διάστημα. Φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί και κατά κάποια χιλιοστά. Ναι. Αλλά ουσιαστικά ο χόνδρος αναγεννάται σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορείς και με τη μαγνητική να το ξέρεις πόσο ακριβώς έχει αναγεννηθεί. Ναι, πόσο δεν ξέρεις. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να δώσουμε μια ανακούφιση στον ασθενή.
να πάει πιο μακριά το χειρουργείο του. Απλά παρατείνουμε. Το χειρουργείο, ναι. Και το άλλο, χειρουργική επέμβαση. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Ναι. Και βέβαια. Γιατί δεν πάει στο χειρουργείο με τη μία, όταν δεν έχει πόνο υποφερτό, ας πούμε. Όχι με τη μία. Και όλοι προσπαθούν να αποφύγουν το χειρουργείο όσο μπορούν, κατά ψέματα. Ναι, αλλά πλέον, σήμερα πάλι σε ένα περιστατικό που είχα, έλεγα στον ασθενή, ο οποίος είχε ένα πόλεμο στο ισχύο αρκετά μεγάλο. Δηλαδή είχε μια αρθρίτιδα στο ισχύο του που ήταν για χειρουργείο κατευθείαν. Ναι. Ήθελε να του δώσω συμπληρώματα. Είχε ακούσει για αυτά τα συμπληρώματα. Να, ναι. Του θέλω να τα δώσω, θα του πω όχι, το άνθρωπο. Γιατί το δώσεις? Το ζήτημα είναι τι θα του κάνουμε. Του το εξήγησα. Και το εξήγησα ότι το 2017 που ζούμε και όταν οι χειρουργικές τεχνικές έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Καμία σχέση με το παρελθόν. Και μπορεί ένας άνθρωπος να χειρουργηθεί και να γίνει πάλι νέος. Δηλαδή ήταν 75 ετών, κατά τα άλλα βιολογικά τέλειος. Γιατί να μην χειρουργηθεί, να μπορεί να περπατάει πάλι 10 χιλιόμετρα. Και τον πάει μετά η. Μια φοβία ειδικά η μεγάλη άνθρωπη. Και τον πάει μετά δεν έχει ανάγκη να αντικατασταθεί. Αν είναι 75, θα τον πάει μετά. Μα ο άνθρωπος δεν έχει μετά απαιτήσει να κάνει δουλειές ιδιαίτερες. Θα περπατάει λίγο στον κήπο του, θα φτάσει ό,τι είναι ο ζωτικό. Έτσι λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε. Να μετά το χειρουργείο, δεν είναι όπως παλιά που μένουν στο κρεβάτι ένα μήνα. Μετά σηκώνονται και περπατάνε και 80 χρονών και 85. Την επόμενη μέρα. Δηλαδή έχουν προχωρήσει πολύ τεχνικές, πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό να πούμε τώρα ότι είναι αντιμετώπιση, είναι ανακουφιστική αντιμετώπιση, αυτά που μας λέει ο γιατρός τώρα εδώ, ανακουφιστική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας πριν το χειρουργείο. Δηλαδή, όσοι ο πόνος σας είναι υποφερτός και τα λοιπά και θέλετε να πάτε τώρα στο χειρουργείο ή θέλετε να πάτε αργότερα, μπορεί να σας πάει αρκετά. Πολύ αρκετά. Έτσι. Μπορεί να πάει σε μια και ηλικία, χρόνια, δηλαδή. Σε μια ηλικία θα κρατήσει, που θέλουμε να. Εμείς θα κάνουμε μια ορθοπλαστική, όπως θα ξέρετε. Η ορθοπλαστική δεν έχει διάρκεια ζωής πάνω από 15 χρόνια και οι πιο καινούριες που έχουμε θα αντέξουν 15 χρόνια. Αιτία, μέχρι 20. Με 20 ετία, εντάξει. Μετά. Θα πρέπει να ξανακάνουμε ένα χειρουργείο. Αν θέλετε να χειρουργήσετε 65 ετών, να τον πάμε πίσω αυτόν. Έναν πάνω από τα 60 όμως είναι καλή να την κάνει από τα 60. Γενικά είναι καλό κάποιος να κάνει επέμβαση όταν η ποιότητα ζωής του έχει κάνει σκότο στην ποιότητα ζωής του. Δεν πρέπει να κάνουμε σκότο πλέον. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή που δεν πρέπει πλέον να είμαστε ευχαριστημένοι με ένα αποτέλεσμα ενός ανθρώπου να κουτσένει στον δρόμο. Όσοι περπατάνε τελικά μπορούν να μην εμφανίσουν ποτέ, το ποτέ τώρα, εντάξει, δεν το χρησιμοποιώ. Ή μακρύτερα, αργότερα, οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή όσοι γυμνάζονται όχι γυμνάζονται βαρέα. Γυμνάζονται να κάνουν μια ζωή, ξέρεις, 2 χιλιόμετρα τη μέρα, 3 χιλιόμετρα τη μέρα κτλ. Εδώ πέρα να πω και λίγο κάτι για τον κόσμο, ότι η βαριά και έντονη γυμναστική δεν κάνει καλό. Όχι, η βαριά, ναι. Θέλει συγκεκριμένα. Δηλαδή αυτό που τσακίζονται κάποιοι στα γυμναστήρια και στα βάρη, δεν κάνει καλό για το μυοσκελετικό κίνημα. Συνήθως αυτοί που κάνουν στα γυμναστήρια πολλά βάρη παθαίνουν οστεοαρθρίτιδα. Μετά τα 45 αρχίζουν τα προβλήματα, να ξέρετε. Ήπια, τα βαριά. Η ήπια συστηματική καθημερινή άσκηση δεν το καλύτερο. Αυτό τρέφει τον αρθρικό χώρο. Δημιουργείται όταν υπάρχει κίνηση. Έτσι. Όταν καθόμαστε ακίνητοι σε μια καρέκλα, δεν δημιουργείται αρθρικό υγρό να θρέψει την άρθρωσή μας. Η κίνηση τη δημιουργεί. Αλλά πάλι, όπως αυτό που λέτε. Όχι στο άλλο άκρο. Είπαμε έτσι, αποφεύγουμε την καθιστική ζωή, αλλά δεν πάμε και να τρέχουμε με 200. Θέλει συγκεκριμένο τρόπο. Όχι, το λέω γιατί μερικοί φτάνουν σε υπερβολές, δηλαδή, από την καθιστική ζωή. Ναι, και ναι. Τελικά δεν καταλαβαίνουν ότι καταπονούν το σώμα του. Γιατί, ας πούμε, οι αθλητές και οι πρωταθλητές ειδικά έχουν πάρα πολλά προβλήματα μυοσκελετικά. Και προσέχτε, γιατί ακούω και κάτι ανοησίες του τύπου ότι περπατήστε 2 ώρες την ημέρα. Είναι κουραστικό, να ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι απλό αυτό το περπατήστε ή έντονα ή κάντε τζόκινγκ. Κάντε τζόκινγκ είναι άλλο πράγμα και το περπάτημα. Έχει για τα γόνατα. Έχει, ναι, αλλά και πάλι. Τι αλλά. Και ο κύριο τζόκινγκ μας άφησε χρόνους. Γιατί το έκανε για την καρδιά ότι είναι όλοι αυτοί και πάτε μια ανακοπή εκεί που έτρεχε. Το και τον βρήκανε στο πάρκο. Ναι, το ζήτημα είναι. Πλατεία, ας πούμε. Να σηκωθούμε από την καρέκλα μας. Το ζήτημα είναι τι ευχαριστεί τον καθένα. Αν σας ευχαριστεί να πάτε να τρέξετε, θα πάτε να τρέξετε. Αν είσαι 25-30-35-40, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Από μια ηλικία και μετά όμως, όταν λες τον 60 ότι σήκω και πήγαινε μία ώρα, ο 60 αυτομάτως αποθαρρύνεται. Γιατί λέει, περπάτησα, ξέρεις, πήγα μέχρι εκεί πέρα που ήταν ένα τέταρτο και κουράστηκα λιγάκι. Ναι. Άσονε να κάνει το τέταρτο. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτό θέλω να πω. Εμείς εξαλείψουμε τώρα για την οστεοαρθρίτιδα. Η οστεοαρθρίτιδα, όπως καταλάβαμε, είναι και λίγο αναπόφευκτη και στα δύο φύλλα. Δηλαδή είναι μια φυσιολογική φθορά της ηλικίας. Κάτι σαν τον καταράκτη των ματιών, δηλαδή, που λίγο πολύ όλοι θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή. Ναι. Όλοι θα πάθουν, ναι. Την οστεοπόρωση. Καλό είναι λοιπόν τα προληπτικά μέτρα που είπαμε σε νεότερες ηλικίες να αποφεύγουμε την καθιστική ζωή όσο μπορούμε. Αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες. Και μην τρέχετε στα συμπληρώματα. Αυτό είναι το νόημα. Μην τρέχετε στα συμπληρώματα μόνοι σας. Μόνοι σας καλύτερα όχι. Τα φάρμακα. Καλύτερα δεν θέλω. Γιατί εδώ είναι. Μόνοι σας όχι. Γιατί όσο και να είναι αθώα, δεν είναι πάντα τόσο αθώα.
Δεν είναι τόσο αθώο και σίγουρα ένας γιατρός μπορεί να κρίνει ανάμεσα από τα συμπληρώματα ποιο θα είναι και το καταλληλότερο ανάλογα την περίπτωση του ασθενή. Ναι, όχι ότι πήρε η φίλη μου, ότι πήρε η γειτόνισσα, η ξαδέρφη. Αυτό. Και να ξέρει. Για ανταλλαγή προϊόντων. Και να ξέρει ο ασθενής ότι μπορεί να ξοδέψει, γιατί κοστίζουν κιόλας. Και θα πρέπει να ξέρει ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι απαραίτητα και το καλύτερο. Θετικό. Και ότι θα δει οπωσδήποτε ανακούφιση. Έτσι. Απλά να το ξέρει αυτό. Μικρές ηλικίες παθαίνω σε αυτό. Μικρότερες ηλικίες είναι συνήθως από τραυματισμό, από σημαντικά από πρωταθλητισμό ή από κάποιο τραυματισμό σε μια άρθρωση. Ναι. Τότε ξεκινάει με τα τραυματική αρθρίτιδα ή κάτι τέτοιο. Ή αν είναι κάποιο αυτοάνωσο νόσημα που θα θέλει διερεύνηση. Εμείς δηλαδή στην οστεοαρθρίτιδα συνήθως μιλάμε για μια άρθρωση που πάσχει και από αυτές που είπαμε και όχι για πολλές αρθρώσεις. Και μην μπερδεύετε την οστεοαρθρίτιδα με την παραμορφωτική αρθρίτιδα. Η παραμορφωτική αρθρίτιδα στην ουσία μπορεί να έχει προηγηθεί είτε οστεοαρθρίτιδα, είτε ρευματοειδή αρθρίτιδα. Γιατί παραμορφωτική σημαίνει στην ουσία παραμόρφωση της άρθρωσης. Είναι ένα σύμπτωμα της αρθρίτιδας. Η αρθρίτιδα έχει 3-4 συμπτώματα. Το πρώτο είναι ο πόνος, μετά είναι η δυσκαμψία, μετά είναι το οίδημα και τέλος είναι η παραμόρφωση. Όταν δηλαδή κάποιος αφήσει. Δεν μπορεί να πιάσεις κάτι μετά. Ναι, βλέπετε, έχετε δει κάποια χέρια που έχουν του όζου εδώ. Του... Ήταν και η εβδομάδα της ρευματοειδούς, δεν ήταν αρθρίτιδα. Που δείξαμε ότι άμα πέφτει το ποτήρι από τα χέρια. Ναι, βέβαια. Και τι έχουμε. Ρευματοειδής, εκεί πάμε. Συνήθως είναι ρευματικό. Καλά, υπάρχουν και σε παιδάκια μικρά ορισμένες περιπτώσεις. Νεανική ρευματοειδή. Και σε νύπια. Αυτό είναι τώρα σπάνιες περιπτώσεις. Γι' αυτό δηλαδή, εμείς για να ξεχωρίσουμε ότι όταν ένας ασθενής έχει μία μόνο αρθρίτιδα, στο ισχύο του ή στο γονατό του ή σε όλα αυτά, τότε μιλάμε για σωαρθρίτιδα. Όταν ξεκινάνε και υπάρχουν συμπτώματα πολλά σε πολλές αρθρώσεις, πολλά ειδήματα, πολλά πρυξήματα, πολλές κοκκινές, τότε ξεκινάει κάποιος να θορυβείται και θα πρέπει να τον δει ένας ρευματολόγος αυτόν τον ασθενή. Ρευματολόγος. Ναι, είναι άλλο. Γιατί ξεκινάνε οι ασθενείς και έχουν λίγο πόνο εδώ, λίγο πόνο εκεί, λίγο πόνο εκεί και αυτά είναι τα ρευματικά νοσήματα συνήθως που το κάνουν. Τα μπάνια τώρα το καλοκαίρι κάνουν καλό. Η άσκηση βέβαια. Είναι η καλύτερη άσκηση. Υπάρχει πίεση στο νερό. Δεν υπάρχει πίεση, βέβαια. Είναι η καλύτερη άσκηση που προτείνουμε. Εννοείται και μετά. Οτιδήποτε άλλο. Το μπάνιο είναι το καλύτερο. Ο ήλιος βοηθάει. Η βιταμίνη D βοηθάει. Στην οστεοαρθρίτιδα, όχι. Δεν έχει τόσο άμεση σχέση. Όσο γιατί υπάρχει κάτι για τα σημαίνει βλάβη εκεί. Όχι, όχι. Πριν γίνει όμως προληπτικά. Εννοείται. Η έκθεση στον ήλιο εννοείται. Βιταμίνη D. Τι... Πριν κάνει την οστεοαρθρίτιδα, υπάρχει πιθανότητα να σε προλάβει D. Να βοηθήσει. Ναι. Πάντα βοηθάει. Πρέπει να, εννοείται ότι πρέπει γιατί να έχουμε και έλλειψη. Ναι, έτσι. Στην Ελλάδα, έχουμε παρότι έλειψη... έχουμε ηλιοφάνεια, ναι, έχουμε έλλειψη. Αυτό είναι από τις βασικές έρευνες που κάνουν πολύ εντύπωση. Ναι, ναι, ναι. Αν το διαβάσει κάποιος, είναι ασθενείς που έχουν στη Γερμανία και... πιο πολύ έκθεση στον ήλιο παρά εμείς. Όπως με θηροειδή, παρότι έχουμε τη θάλασσα γύρω-γύρω. Ναι, με το γιόγιο. Ναι, ναι, ναι. Παράδοξα η Ελλάδα. Ναι, αποφεύγουμε και πάμε πιάνουμε τον ίσκιο. Είμαστε περίεργοι τύποι. Είμαστε λίγο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Δόβρη, ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Και το μεταξύ ανοίξαμε και τα μάτια σε κάποιους ανθρώπους που τους δικαιολογώ βεβαίως γιατί έχουν άγνοια γύρω από όλα αυτά, αλλά και η ελπίδα που πωλείται όταν έχεις ένα πρόβλημα. Είσαι επίφορος στο να πέσεις στη μάνα πάσα στιγμή. Όχι, αλλά είναι καλύτερα να πληρώσετε μία επίσκεψη στο γιατρό από το να δίνετε χρήματα αριστερά και δεξιά που τελικά μπορεί να και επαναλαμβάνω κάτι άλλο για τα συμπληρώματα διατροφής. Έχουν την έγκριση του ΕΟΦ, λένε, και την έχουν, την πιστοποίηση. Εκεί την πατάτε όλοι. Γιατί νομίζετε ότι η έγκριση του ΕΟΦ σημαίνει ότι κάνει αυτό που λέει. Δεν είναι όχι, απλά λέει ότι είναι ακίνδυνο. Ότι δεν πρόκειται να πεθάνετε αν το πάρετε. Όχι ότι είναι αποτελεσματικό για αυτό που διαφημίζετε. Προσοχή λοιπόν. Δημήτρη, ευχαριστούμε που ήρθες. Καλημέρα. Και πάλι. Καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Κάτσε.